Καλώς ήρθατε στο Build to Cup Story. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον ελληνικό, θεωρητικά, το πιο εύκολο καφέ που μπορεί να κάνετε στο σπίτι. Μπορείτε? Για να δούμε τι λάθη μπορεί να κάνετε χωρίς να το ξέρετε. Να ξεκινήσουμε από τη φύλαξη, που θεωρείτε όλοι ότι στο ψυγείο φυλάσσεται καλύτερα. Λάθος. Ο καφές δεν μπαίνει στο ψυγείο. Ιδανικά θα πρέπει να τον φυλάξετε στην συσκευασία που τον έχετε αγοράσει και με ένα λάστιχο να κλείσετε όσο καλύτερα γίνεται τη συσκευασία και να τη φυλάξετε σε ένα ντουλάπι σε χαμηλό σημείο. Μερικοί από εσάς θεωρούν ότι τα αεροστεγή μπολ είναι κατάλληλα για φύλαξη του καφέ. Και αυτό δεν είναι σωστό, διότι παραβλέπετε το γεγονός ότι μέσα στην χωρητικότητα του μπολ, όταν θα αρχίσει να κατεβαίνει στάθμη του καφέ σας, θα εγκλωβιστεί οξυγόνο την ώρα που κλείνεται αεροστεγός στον μπολ. Με αποτέλεσμα, το οξυγόνο επιδρά στα έλαια του καφέ, τα κάνει πτυτικά και κάθε φορά που ανοίγετε εσείς το μπολ σας, μυρίζει όμορφα και νομίζετε πως έχετε φυλάξει σωστά τον καφέ. Αν τον είχατε φυλάξει σωστά, δεν θα μύριζε τόσο έντονα, γιατί δεν θα δραπέτευε η γεύση μέσω των αρωμάτων. Άρα λοιπόν, κρατήστε τον καφέ στη συσκευασία, κλείστε τον καλά και με ένα λάστιχο φυλάξτε τον. Το δεύτερο λάθος που μπορεί να κάνουμε είναι το νερό που χρησιμοποιούμε. Χωρίς να το σκεφτόμαστε, παίρνουμε το νερό της βρύσης, το οποίο πάρα πολλές φορές είναι υπερχλωριωμένο και έτσι επιδρά πάρα πολύ στη γεύση. Ιδανικά, όπως θα κάνω σήμερα, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε φιλτραρισμένο νερό, πρώτον γιατί δεν θα έχει υπερχλωρίωση και δεύτερον γιατί θα έχει θερμοκρασία δωματίου. Δεν γνωρίζετε την ώρα που χρησιμοποιείτε το νερό της βρύσης τι θερμοκρασία έχει η βρύση σας εκείνη τη στιγμή. Άρα δεν έχετε μια σταθερά συνθήκη που είναι το νερό. Το τρίτο είναι η ποσότητα που χρησιμοποιείτε. Διαβάζω στα περισσότερα site και στις περισσότερες προτάσεις να βάλουμε μια κουταλιά καφέ. Δεν μπορώ να αντιληφθώ τι σημαίνει κουταλιά, διότι ανάλογα το μέγεθος του κουταλιού που έχω στο σπίτι μου και τον όγκο που θα κάνω στο γέμισμα του κουταλιού, θα πάρω μια τελείως διαφορετική ποσότητα. Αυτό που προτείνω εγώ σε ένα οποιοδήποτε μαγαζί με οικιακά σκεύη, μπορείτε να πάρετε μια μεζούρα, ιδανικά 7 γραμμαρίων, διότι το κατάλληλο σκεύος για τον ελληνικό είναι 75 γραμμαρίων, θέλουμε περίπου 10% του νερού, άρα καλό είναι η μεζούρα μας να βάζει 7 με 7,5 γραμμάρια. Η τέταρτη συνθήκη που οι περισσότεροι δυστυχώς κάνουμε στην άγνοιά μας είναι ότι αφού τοποθετήσουμε τα υλικά στην οποιαδήποτε συσκευή ή στο σκεύος που πρόκειται να φτιάξουμε τον ελληνικό, ανακατεύουμε με το κουτάλι που έχουμε σερβίρει τη δόση. Το κουτάλι δεν ανακατεύει, το κουτάλι είναι για να τρώμε, διότι το κουτάλι όσο μεγάλη επιφάνεια έχει δεν καταφέρνει να αναδεύσει τα υλικά και γι' αυτό το λόγο ιδανικά θα πρέπει να έχετε αναδευτήρα ελληνικού. Αν δεν έχετε στο σπίτι σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πιρούνι που σίγουρα θα ανακατέψει καλύτερα από το κουτάλι. Παράλληλα με την κλασική μέθοδο σε ένα μπρίκι, για να είμαι δίκαιος για όσους με ρωτάνε τη γνώμη μου για τις συσκευές τις αυτόματες, θα βάλω και έναν καφέ σε μία αυτόματη συσκευή και κατά αντιπαράθεση θα δούμε και το χρόνο και το οπτικό αποτέλεσμα. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι η σωστή διαδικασία για να φτιάξουμε έναν παραδοσιακό. Μετράτε τις ποσότητες, δεν είναι ντροπή. Η ακρίβεια στη συνταγή είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν είναι θέμα τύχης ο καφές. Και βεβαίως η επιλογή του σκεύους που θα κάνετε πολύ σημαντική, διότι αν κοιτάξετε αυτά τα δύο φλιτζάνια, φαινομενικά μοιάζουν ίδια για ένα διπλό ελληνικό, παρόλα αυτά, αυτή η κούπα είναι 200 ml και αυτή είναι 150 ml. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να βάλουμε την ίδια ποσότητα. Καλό θα είναι λοιπόν να γνωρίζετε τη χωρητικότητα του φλιτζανιού που θα χρησιμοποιήσετε για να χρησιμοποιήσετε στη συνταγή σας τη σωστή αναλογία
που σας είπα είναι περίπου 10%. Αν λοιπόν επιλέξετε μια πολύ μεγάλη κούπα, εδώ στα 200 ml θα πρέπει να βάλετε 20 γραμμάρια, όχι 15 που θα βάλουμε στις άλλες δύο επιλογές μας. Παίρνουμε λοιπόν τον καφέ μας, δύο μεζούρες γιατί θα φτιάξουμε διπλό, καλά γεμάτες, και δύο αφαιρείτε όλο το οξυγόνο όσο μπορείτε, διπλώνετε καλά και με το λάστιχό σας ασφαλίζετε. Αυτή είναι η σωστή φύλαξη. Τώρα εδώ υπάρχουν δύο σχολές. Η μία σχολή λέει ότι αφήστε πρώτα να βουλιάξει ο καφές και μετά να ανακατέψετε. Εγώ διαφωνώ. Η δεύτερη σχολή, ανακατεύουμε τα υλικά όσο καλύτερα μπορούμε. Τοποθετούμε. Σε ποιο σημείο θα σταματήσετε τον ελληνικό σας, είναι προσωπική σας εκτίμηση. Κάποιοι λένε ότι όταν θα αρχίσει ο καφές, όπως βλέπετε τώρα, να γυρίζει από τα άκρα, είναι έτοιμος. Έτσι θα είναι ο μερακλίδικος, γιατί θα έχει πολύ ένταση η γεύση. Μια άλλη εκδοχή είναι στο πρώτο γύρισμα να τον σηκώσετε, να τον χτυπήσετε και να τον ξανατοποθετήσετε μέχρι να κάνει δεύτερο φούσκωμα. Έτσι είναι ο βραστός. Αυτό όμως είναι στην προσωπική προτίμηση του καθενός από εσάς. Το τελευταίο που θα πρέπει να προσέξετε είναι πώς θα σερβίρετε τον καφέ σας, για το λόγο το ότι υπάρχει περίπτωση να κρατήσετε πίσω στο μπρίκι πάρα πολλά από τα γευστικά χαρακτηριστικά του καφέ. Και προσπαθούμε να λακτήσουμε το καϊμάκι μας. Ο πρώτος μας καφές είναι έτοιμος και η αυτόματη συσκευή θα μας ειδοποιήσει βεβαίως πότε θα είναι έτοιμος ο καφές μας. Με τον ίδιο τρόπο λακτίζουμε. Τα συμπεράσματα δικά σας. Σε κάθε περίπτωση, οι λεπτομέρειες θα κάνουν τη διαφορά. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Σας περιμένω σε ένα επόμενο Bean to Cup Story.